Είμαι ο Γκρίγκζιαρ της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα δούμε έναν καινούριο, μια καινούργια τρόμπα. Ναι, χάθηκα εντελώς. Μια καινούργια τρόμπα φόρτισης για λάστιχα. Αγοράστηκε γιατί ήθελα μια καινούργια και δεύτερη τρόμπα για να φορτίζω τα λάστιχα του άλλου του ποδηλάτου που έχω, το οποίο είναι σε άλλο μέρος, δεν είναι το ηλεκτρικό. Και επειδή την τελευταία φορά που είχα βρεθεί σε εκείνο το μέρος, δεν έβρισκα την τρόμπα χειρός την οποία είχα. Κατέληξα μια εβδομάδα να μην κάνω καθόλου ποδήλατο, γιατί απλά τα λάστιχα χρειαζόσαν το αέρα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Ωστόσο, στο βίντεο θα το δούμε από την αρχή ακριβώς όπως είναι μέσα στη συσκευασία μέχρι να το βγάλουμε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Από εμένα, το GreekZR της καρδιάς σας, πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Και προχωράμε λοιπόν για να ανοίξουμε τη συσκευασία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς είναι αυτή η τρόμπα για τα λάστιχα. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι επάνω στη συσκευασία γράφει την εταιρεία που είναι η Enusic. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να προφέρεται το συγκεκριμένο. Car Air Pump, όπως βλέπετε. Η συγκεκριμένη αγοράστηκε παρότι έχω ήδη μία τρόμπα για τα λάστιχα, για να μπορέσει να παραμείνει στο άλλο το ποδήλατο που έχω, το οποίο δεν είναι το ηλεκτρικό, είναι το απλό, γιατί την άλλη φορά που είχα βρεθεί εκεί πέρα δεν μπορούσα να βρω την τρόμπα την χειρός που είχα, με αποτέλεσμα να μην κάνω καθόλου ποδήλατο. Όπως βλέπετε, έχοντας ανοίξει το κουτί, η συσκευασία από μέσα είναι έτσι. Έχει αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι, το οποίο μας δείχνει πώς ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο, το manual δηλαδή και το εγχειρίδιο χρήσης, να το πούμε. Εδώ πέρα μας δείχνει μια περιγραφή, όπως επίσης μας δείχνει και την λειτουργία πλήρωσης αέρα, να το πω εγώ έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε αυτό εδώ που είναι για τα ποδήλατα, ορίστε, αυτό είναι που μπαίνει μέσα και η ασφάλειά του από πάνω για να μπορεί να πιάνει κανονικά. Συνεχίζοντας όμως, για να δούμε και την τρόμπα, έχουμε το εξής. Το καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, micro USB. Το καλύτερο θα ήταν να ήταν USB-C, αλλά okay, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε αυτά εδώ πέρα τα τρία. Το ένα είναι για μπάλες ποδοσφαίρου, όπως καταλαβαίνω, ή γενικότερα για μπάλες. Είναι αυτό εδώ πέρα το μικρό, το οποίο το χρησιμοποιούμε γιατί το βάζουμε μέσα. Και είναι και αυτά τα δύο. Αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω που χρησιμοποιείται. Φαντάζομαι χρησιμοποιείται για να φυσκώσουμε κάποια μπάλα θαλάσσης ή κάποιο λάστιχο ή οτιδήποτε. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε και την τρόμπα η οποία είναι εδώ πέρα μέσα, τη βγάζω εγώ και για να σας πω την αλήθεια δεν είναι και ελαφριά. Άρα λοιπόν πάει και αυτό στην άκρη. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την πληροφορία. Δείτε το από εδώ. Και είναι λοιπόν αυτήν εδώ η μπροστά η όψη. Από εδώ φαντάζομαι είναι το κουμπί από το οποίο ανοίγει. Τώρα αυτό το πατάμε μία φορά για να δούμε τι μπαταρία έχει, για να το πατήσω συνεχόμενα. Όχι. Α. Λοιπόν, okay. Εδώ είναι το κουμπί το on-off. Άρα τώρα αυτό να το κρατήσω πατημένο. Ωραία. Το κρατάμε πατημένο. Η οθόνη λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Εδώ μας δείχνει την πίεση που έχουμε επιλέξει για να φουσκώσουμε τα λάστιχα. Επάνω δεξιά είναι που έχουμε την μπαταρία. Και εδώ πέρα λέει το PSI. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να πάει σε bar ή μπορούμε να επιλέξουμε να πάει σε KPA. Το KPA δεν ξέρω τι μονάδα μέτρησης είναι, όπως επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να βλέπουμε το πόσα κιλά αέρα ανά τετραγωνικό εκατοστό έχει μπει. Από εδώ μπορούμε να αυξομοιώσουμε αντίστοιχα την ένταση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα αυτό να το πατήσω ξανά, τι κάνει.
Τώρα να σας πω ότι εμένα με τρόμαξε, θα σας πω και την αλήθεια. Όχι, εδώ δεν είναι φως αυτό, δεν ανάβει. Λοιπόν, και αυτό εδώ, αν έρθω τώρα εγώ εδώ, αυτό τι κάνει, τίποτα. Αλλά αυτό τι κάνει, τίποτα. Άρα αυτά να μπαίνουν εδώ, ναι. Αυτό λοιπόν μπαίνει εδώ, άρα αντίστοιχα αυτό μπαίνει εδώ. Α, okay. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά, τα οποία μπαίνουν εδώ και έπειτα το ασφαλίζουμε για να μην κινούνται. Τώρα δεν βγαίνει. Και κάποια στιγμή θα βγει και αυτό, ωραία. Άρα παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ, το γυρίζουμε. Αυτό έρχεται και ασφαλίζει. Και για να δούμε λίγο. Έρχομαι εγώ, παίρνω αυτό, το βάζω εδώ και... Okay. Αυτό λοιπόν είναι η φασαρία που κάνει η τρόμπα όταν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να φουσκώσουμε κάτι. Από εδώ πέρα πάνω τελικά, επειδή έκατσα λίγο και το έψαξα, είναι όντως αυτό εδώ πέρα λαμπάκι για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να βλέπουμε εφόσον κάπου μπορεί να είναι σκοτάδι. Έχει όμως έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το ανάβουμε. Αρχικά ανάβουμε το μηχάνημα, κρατώντας πατημένο το on. Αφότου το ανάψουμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα αυτό είναι σβησμένο, κρατάμε πατημένο το κουμπί το συγκεκριμένο, το κρατάμε πατημένο όπως λέει για 3 δευτερόλεπτα. Και όπως βλέπετε ανάβει. Το ξαναπατάω εγώ και σβήνει. Το ξαναπατάω και ανάβει. Το συγκεκριμένο, όσον αφορά λοιπόν το φωτάκι του, μας λέει εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω στις οδηγίες, ότι είναι στα 80 lumen. Το συγκεκριμένο το μηχάνημα είναι στα 650 γραμμάρια και αυτό εδώ πέρα, το μήκος δηλαδή του σωλήνα αέρα, είναι στα 15 εκατοστά. Επίσης, το συγκεκριμένο, επειδή λειτουργεί με μπαταρία, η μπαταρία από το μηχάνημα αυτό είναι στα 7800 mAh και κάνει περίπου 4 ώρες για να φορτίσει. Το καλό του, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το αγόρασα, για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω με το άλλο το ποδήλατο που έχω, που είναι το μη ηλεκτρικό, είναι ότι εδώ πέρα από πίσω, αν το δείτε, έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, να το πω έτσι. Αυτό εξυπηρετεί για τον εξής λόγο. Παίρνουμε αυτά εδώ, τα βάζουμε εδώ. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτά εδώ. Να τα έχουμε όλα έτοιμα, μαζεμένα, νοικοκυρεμένα. Κλείνουμε και το καπάκι και τα έχουμε όλα πάντα μαζί μας, απλά αυτό το έχουμε ξεχωριστά. Αυτή είναι η ευκολία από το συγκεκριμένο, γιατί μπορούμε να το έχουμε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή, όπως επίσης αυτό μπορείτε να δείτε από εδώ, έχει USB output και έχουμε και input. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για power bank για να φορτίζουμε το κινητό ή κάποια συσκευή την οποία χρειάζεται να φορτίσουμε εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από την τρόμπα για τα λάστιχα της εταιρείας eNUSIC, μια ασύρματη τρόμπα φουσκώματος για τα λάστιχα, να το πω έτσι. Όταν λέμε ασύρματη εννοούμε ότι απλά έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Η μπαταρία του, το ξαναλέω, είναι στα 7800 mAh, κατά βάση είναι 3 μπαταρίες των 2600 mAh έκαστη. Χρειάζεται για να φορτίσει περίπου 4 ώρες και από ό,τι έχω διαβάσει στις οδηγίες χρήσης της, συνολικά για να μπορέσει να τελειώσει η μπαταρία,
αρκεί για να μπορέσουμε να φορτίσουμε δύο λάστιχα αυτοκινήτου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι τόσο χρήσιμο, η αλήθεια είναι, γιατί ίσως να έπρεπε να μπορεί να φορτίσει και τα τέσσερα. Θα δούμε. Τέσσερις διαφορετικές μονάδες μέτρησης, PSI, που εδώ πέρα φτάνει μέχρι 150, είναι σε bar. Αυτό φτάνει από ό,τι βλέπω μέχρι 10,3. Τα KPA που είναι 990 το μέγιστο και επίσης είναι κιλά αέρα ανά τετραγωνικό. Εδώ φτάνει σαν μέγιστο το 10,5. Αυτό λέει επίσης ότι έχει φασαρία λιγότερο από 80 δεσιμπέλ. Γενικότερα εγώ θεωρώ ότι αυτές οι τρόμπες πάντα είναι πάρα πολύ δυνατές ως προς τον θόρυβο που παράγουν, αλλά είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το φωτάκι που έχει ενσωματωμένο η τρόμπα επάνω για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να φωτίζουμε κάτι εφόσον βρισκόμαστε σε μέρος το οποίο δεν έχει φως βγάζει 80 lumens και το βάρος της τρόμπας είναι στα 650 γραμμάρια. Αυτά λοιπόν από την τρόμπα της Enusic. Το ακριβές μοντέλο όπως το βλέπω εδώ πέρα είναι το CZK3660 Car Air Pump. Το βλέπετε να το λέει και εδώ πέρα. Αυτά από μένα. Είμαι ο Γκριγκζιάρης της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, σε εσάς, τους ποδηλάτες ή γενικότερα όλους, καλές βόλτες, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να προσέχετε και τους γύρω σας. Το λέω συνέχεια σε όλα τα βίντεο γιατί το έχω πει κι άλλες φορές. Είναι περίεργες καταστάσεις και οι συνθήκες και οι καιροί που ζούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.